ο Γενικός Γραμματέας του κόμματός μας, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, ο εισηγητής, ο Νίκος Καθανασόπουλος που ήταν και στην Επιτροπή, η Μαρία Οικομινάκα που ήταν και αυτή αναπληρωματική και ο Συντυχάκης που μίλησε, ο Μανώλης, νομίζουμε ότι έχουν κάνει φίλο και φτερό. Έχουν θέσει σοβαρά ερωτήματα, αλλά στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Κανένας να απαντάει από κανένα άλλο κόμμα. Εμείς, να σας πούμε, όπως υπόθηκε, δεν είχαμε καμιά αυταπάτη για τα αποτελέσματα της εξεταστικής. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η εμπειρία που έχουμε από τις εξεταστικές επιτροπές, που είναι αρκετά μεγάλη, οι οποίες τελικά κατέληγαν σε μία λέξη που τη χρησιμοποιεί ο λαός όταν ακούει εξεταστική επιτροπή. Άντε πάλι θα τα κουκουλώσουν. Κουκούλωμα δηλαδή. Αυτή η λέξη χρησιμοποιείται. Στην καλύτερη περίπτωση όλων των εξεταστικών επιτροπών μπορούσε να βρεθούν ένα-δύο ηφηγένειες, το παροιμιώδες στο σκάνδαλο της Siemens. Δύο ήταν οι υπεύθυνοι που χρηματίστηκαν. Το έχει γίνει χαμός κυρίου και οι άλλοι αθωώθηκαν μετά λόγω παραγραφής. Και θυσιάζονται αυτές οι ηφηγένειες, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουν όρια πάντα. Ένα είναι το όριο. Να μην θιχτούν οι αρχές της λειτουργίας αυτού του σάπιου και βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. Πολύ περισσότερο βέβαια και φυσικά να μην θιχτούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και η ασυδοσία του στην εκμετάλλευση των εργαζομένων. Πολύ περισσότερο στην υπόθεση των υποκλοπών που μιλάμε για το σκληρό πυρήνα του αστικού κράτους, όπως είναι οι μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες μυστικές υπηρεσίες δεν είναι μόνο για να παρακολουθούν τον εξωτερικό εχθρό, αλλά είναι και ο εσωτερικός εχθρός. Και αυτό αποδεικνύεται πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, κάναμε προσπάθειες, αλλά ήταν όλες μάταιες. Πολύ περισσότερο βέβαια, και εδώ θα σας βάλω ένα ερώτημα. Ποια ήταν η απόφαση της Ολομέλειας? Εσείς που είστε θεσμολάγνοι, δεν είναι, και στον κύριο Υπουργό. Αν και περισσότερο πρέπει να το κάνω στη Νέα Δημοκρατία. Η απόφαση ήταν παρακολούθηση Νίκου Ανδρουλάκη, δημοσιογράφων, Κουκάκη και αν προέκυπταν και άλλοι και γραφείων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, με ευθύνη κυρίως της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Ανδρουλάκης όλα καλά και άγια, όλα ήταν νόμιμα, δεν τρέχει τίποτα, δημοσιογράφοι, Κουκάκης και λοιπά, αγνοείται η απόφαση, ούτε εξετάστηκε καν ο ίδιος και Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθηση ΚΚΕ μάλλον δεν εξετάστηκε και μάλιστα και εδώ δεν έχετε απαντήσει και σταματήστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο και εμάς τους ίδιους. Καταθέσαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Εντυπωσιακά μου είπε ένα κορυφαίο τέλεχος από τα πιο κορυφαία της Νέας Δημοκρατίας τα στοιχεία. Γιατί εμείς δεν κάνουμε πολιτική αεριτζίδικη. Στοιχεία τα οποία πρόκυψαν και από την ΑΔΕ και από δική μας έρευνα. Κατατέθηκε από μάρτυρα και ξέρετε πρώην διοικητής της ΕΕΠ και ακόμα και από στελέχη έγινε παραδοχή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων κομμάτων ατομικά ότι είναι μεγάλη, είναι τεράστια κυριολεκτικά μεγάλη και σοβαρή υπόθεση στην οποία εμπλέκονται και ξένες υπηρεσίες. Και αυτό δεν το είπε τυχαίος άνθρωπος, λέω, το είπε ο επικεφαλής της ΕΕΠ και το παραδέχτηκαν και άλλοι. 14 χώρες στον αριθμό. Τώρα πόσες είναι οι μυστικές υπηρεσίες? Κάντε λογαριασμό. Μπορεί να μην είναι 14 γιατί οι μυστικές υπηρεσίες, όπως γνωρίζουν οι πάντες, δουλεύουν παντού και σε όλες τις χώρες. Και εδώ η Ελλάδα έχει γίνει Αυστρία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν το κέντρο των κατασκόπων και λόγω γενικότερης γεωπολιτικής θέσης, αλλά και λόγω των εξελίξεων που έχουμε και με τον πόλεμο κλπ. Και σας ρωτάμε και θέλουμε απάντηση. Και από εσάς, κύριε Υπουργέ. Εσείς που παριστάνετε τους προστάτες, και εσείς και εσείς και το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι, των δικαιωμάτων, πέστε μας σοβαρά η παρακολούθηση ενός πολιτικού κόμματος.
ολόκληρου πολιτικού κόμματος, της κέντρας της Σχετικής Επιτροπής. Είναι μικρό θέμα. Τι κάνετε δηλαδή, σφυράτε τα διάφορα. Αυτό κάνατε. Γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια φακέλους ολόκληρων στοιχείων που δώσαμε συνεχώς. Ντοκουμέντα που παραδώσαμε συνεχώς. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, πέρα από την παραβίαση της απόφασης της Ολομέλειας? Τι έχετε να απολογηθείτε? Γράψατε τίποτα στο πορεσμά σας της Νέας Δημοκρατίας? Εσείς γράψατε του Πασόκ? Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ γράψατε? Κουβέντα ξεφτύλα κυριολεκτική. Και βγαίνετε εδώ και βγάζετε λόγους όλοι. Ένα κόμμα πολιτικό, κοινοβουλευτικό, παρακολουθείτε 6 χρόνια, 6, από το 16 μέχρι το 22, πρόσφατα τα στοιχεία, και κάνετε την πάτια όλοι. Δεν τρέχει τίποτα. Και λέτε ο Ανδρουλάκης, φυσικά είναι τεράστιο θέμα, αρχηγός κόμματος, δεν το υπαγραφημίζουμε σε καμιά περίπτωση, αλλά το υπόλοιπο. Τι έγινε στην Επιτροπή με τη συνενοχή και των άλλων, κομμάτων? Δώστε μου και τη δευτερολογία και την τριτολογία. 3 και 2, 5. Πώς με ψήφισε? Και συνεχίζω καλά. Λοιπόν, πέρα από το απόρριτο, αυτό το οποίο απόρριτο έγινε γελίο. Κοροϊδεύει και ο κόσμος και σας προκαλούμε. Πέστε μας από όσα κατατέθηκαν, από όσα έγιναν και από τα δικά μας τα στοιχεία, προκύπτει τίποτα που να έχει να κάνει με τα στρατιωτικά θέματα, με την ασφάλεια της χώρας? Όχι. Ούτε ένα. Βρέστε το και πέστε μας. Άρα ποιο απόρριτο επικαλεστήκατε? Το επικαλεστήκατε για να κουκουλώσετε. Μάρτυρες. Αλλά γιατί δεν δεχτήκατε? Έχουμε συμμετάσχει και προσωπικά έχω συμμετάσχει σε 3 εξεταστικές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Να μην δέχεστε κανέναν μάρτυρα από αυτούς που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πολύ περισσότερο μάρτυρες για μια τέτοια σοβαρή υπόθεση όπως ήταν το ΚΚΕ. Και απευθυνόμαστε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς κύριοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχετε βγει στα κεραμίδια πλέον για πολιτικούς λόγους, τι κάνατε από το 16, μέχρι το 19? Για πέστε μας, κάνατε τίποτα? Όχι. Και πήγαινε η υπόθεση να κλείσει. Και τότε και μετά. Και μετά από παρέμβαση δική μας δεν έκλεισε. Δεν σας ενημέρωσε, να μην πω όνομα, ο επικεφαλής της ΕΕΠ και ο πολιτικός προϊστάμενος ότι είναι τεράστια υπόθεση? Γιατί αυτά τα είπε στην εξεταστική. Δεν σας είπε ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, ότι ξεπερνάει τις δικές μας, δεν ξέρουμε αν ισχύει, τεχνολογικές δυνατότητες, και ψάξτε παραπέρα, πιάστε τους παρόχους και πιάστε και τις ξένες χώρες? Γιατί δεν ζητήσατε δικαστική συνδρομή από αυτές τις χώρες που αναφέρονται και που υπάρχουν τηλέφωνα? Αριθμοί τα πάντα υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε εμείς αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή τέτοιες δυνατότητες, αν και θα έχουμε σε λίγο καιρό, γιατί και από αυτές τις υπηρεσίες θα προκύψει κόσμος που θα είναι με το ΚΚΕ και δεν το κρύβουμε. Δεν κάνατε τίποτα. Σιωπή ασυρμάτου από όλους. Γιατί λοιπόν αυτή η σιωπή? Δύο πράγματα υπάρχουν. Το πρώτο, επειδή όλοι σας έχετε συμφωνήσει με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενσωμάτωση στο δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, μάλλον θεωρείτε φυσιολογική την παρακολούθηση του ΚΚΕ. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που ανοιχτά παλεύει για την ανατροπή του συστήματος, του βάρβαρου και σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, και εμπίπτει γενικά, άσχετα αν δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν αυτά τα πράγματα, εμπίπτει στους νόμους περί τρομοκρατίας και ριζοσπαστικοποίησης. Θα εξηγήσω και πάλι. Και δεύτερο, γιατί δεν θέλετε να προχωρήσουν με κρατική ευθύνη οι έρευνες που μπορεί να φτάσουν σε ξένες υπηρεσίες? Και θα φτάσουν. Με ποιος, αλήθεια? Με αυτούς συνεργάζεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλες οι κυβερνήσεις. Και με τους Αμερικάνους και με τη CIA και την MI6 και την Mossad και την BRD, τη γερμανική. Δεν συνεργάζεται η ΕΕΠ με όλες αυτές? Δεν τους καθοδηγεί κιόλας. Δεν συνεργάζονται τώρα στον πόλεμο? Δεν συνεργάζονται για μια σειρά τέτοια θέματα? Τολμάτε λοιπόν? Ποιος τολμάει από εσάς, κακομύριδες, να τα βάλει με ξένη υπηρεσία και μας παριστάνετε και τους μεγάλους πατριώτες? Ποιος τολμάει να τα βάλει με τη CIA και με τους άλλους, που είναι πασίγνωστο ποιους παρακολουθούσαν κατά καιρούς, και δικούς σας δηλαδή?
Για μας είναι δεδομένο. Εμείς δεν κοιμόμαστε. Ξέρουμε. Γιατί δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό? Ούτε εσείς ούτε εσείς. Γιατί δεν ζητήσατε τίποτα? Ούτε στοιχεία ούτε τίποτα. Πέστε μας, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, όποιος μιλήσει μετά, γιατί δεν κάνατε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση που γνωρίζατε ότι είχε βγει από το 17-18 ή μάλλον και πιο πριν. Συμπέρασμα, σύμπλευση, αντικειμενική, και αφήστε τις κορώνες. Απ' τη μία ψηφίζετε νόμους, ευρωπαϊκές οδηγίες ενσωματώνετε, που επιτρέπουν τα πάντα να γίνονται, και απ' την άλλη παραπονιέστε. Γιατί παραπονιέστε? Δεν τα έχετε ψηφίσει? Πέστε μας, τι έχετε καταψηφίσει από όλα αυτά? Και εννοώ λοιπόν, τι λέει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που την έχετε ευαγγέλιο? Διαβάζω: η επέμβαση του κράτους στην ιδιωτική ζωή του καθενός, άρα και στο δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών του, επιτρέπεται όχι μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας, που δεν τους καθορίζει τι σημαίνει εθνική ασφάλεια, αλλά και για λόγους δημόσιας ασφάλειας και διατάραξη της οικονομικής ευημερίας της χώρας. Τι εννοεί δηλαδή ο ποιητής? Της ευημερίας των κερδών του κεφαλαίου. Γιατί αυτή την ευημερία έχουμε, και όταν απειλείται, τότε απειλείται και η δημόσια ασφάλεια. Αυτά τα έχετε συμφωνήσει όλοι σας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και φυσικά συμφωνείτε και με αυτή την πολιτική. Τι λοιπόν προσδιορίζει, τα είπανε, τα έχω ξαναπεί άλλες δύο φορές, αλλά η επανάληψη είναι η μύτη της μαθήσεως για τον κόσμο, όχι για σας. Για σας δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι είναι, ποιος είναι ο κίνδυνος, λέει, για την τρομοκρατία? Είναι η ριζοσπαστικοποίηση. Ποια είναι η ριζοσπαστικοποίηση? Είναι η θρησκευτική, η ισλαμική. Είναι η ακροδεξιά, και εδώ γελάμε. Μελώνει στην Ιταλία. Τι θα την κάνει τώρα? Θα την βαφτίσει τρομοκράτησα? Στη Σουηδία ακροδεξί. Και ούτω καθεξής. Γεννάει το σύστημα όταν δυσκολεύεται. Λέω λοιπόν, τρίτη, λέει ακροαριστερή και αριστερή, που έχουν τι? Ακούστε. Παλεύουν, λέει, για την κοινωνία, για την κοινωνία, για την ισότητα και τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος. Πηγή τρομοκρατίας. Εμείς παλεύουμε, μόνο το κουκουέ, για την αλλαγή και την ανατροπή αυτής της κοινωνίας. Απορρίπτουν τις υποκειμενικές, εδώ είναι ομολογία πλήρης, τις υποκείμενες καπιταλιστικές αξίες, οι οποίες θεωρούνται ως η κύρια αιτία της κοινωνικής ανισότητας. Γιατί δεν είναι αυτός ο κόσμος της ανισότητας, της βαρβαρότητας, της απείλας, της πείνας, της χλειδής, της εκμετάλλευσης των πολέμων, της μετανάστευσης, των δολοφονιών, του ξεπεσμού, της σύψης και της διαφθοράς που υπάρχει? Αξίες είναι αυτές. Αναρωτιούνται όλοι για τα φαινόμενα όπως το κοριτσάκι και άλλα. Όλα πουλούνται στον καπιταλισμό, και το παιδί πουλείται, και τα ανθρώπινα όργανα πουλούνται για να επιζήσει ο άλλος. Έτσι δεν είναι? Άμα τα αμφισβητείς αυτά, λοιπόν, είσαι φυτώριο της τρομοκρατίας και όποιος αντιτίθεται στις ιδιωτικοποίησεις κλπ. Τελευταίο θέμα, η υποκρισία συνεχίζεται. Ερώτημα, κυρία Λιαγκούλη. Πώς αφήνονται ελεύθερες στη Νέα Δημοκρατία? Δεν είναι προσωπικό, πολιτικό είναι. Πώς αφήνεται ελεύθερο τις εταιρείες λογισμικών παρακολούθησης? Πώς, λέει, πώς τις αφήνουν? Ευρωπαϊκός κανονισμός 2021-821. Τι λέει? Επιτρέπεται η παραγωγή, η εμπορία και η διάθεση αυτών των λογισμικών. Συμφωνήσατε? Αυτή είναι η απόφαση όλων. Σοσιαλδημοκρατών, ενώ δηλαδή και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει πελάτης τώρα πλέον στους σοσιαλδημοκράτες. Τι διαμαρτύρεστε λοιπόν? Τι διαμαρτύρεστε? Κάντε πρόταση νόμου. Να δούμε, θα περάσει, αφού το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει με δικές σας αποφάσεις στο Σύνταγμα από το Εθνικό Δίκαιο. Φακέλωμα, Σέγγεν. Τι έχετε να πείτε, αλήθεια εσείς? Και εσείς, κύριε Υπουργέ. Ποια είναι η απόφαση? Φακέλωμα
όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 12 χρονών και επάνω. Με ποια στοιχεία φακελώματος? Για να δούμε εδώ. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ποια είναι φυλετική εθνική προέλευση? Πολιτικά φρονήματα. Πολιτικά φρονήματα. Μάλιστα. Δεν νομίζω να φακελώνει τη Νέα Δημοκρατία και άλλους. Θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεπιθήσεις. Τη συμμετοχή σε ένωση ή σε σωματεία. Την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, το γενετήσιο προσανατολισμό. Δεν τα ξέρετε αυτά? Τι μας λέτε λοιπόν για ατομικά δικαιώματα και δημοκρατικά δικαιώματα? Εσείς του Πασόκ δεν τα ξέρετε? Εσείς οι Σιριζέοι όχι μόνο τα ξέρετε, αλλά επικαλείστε τώρα, εδώ είναι που δεν παίζεστε. Που δεν παίζεστε πραγματικά στην απάτη. Επικαλείστε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματα επειδή έδωσε την υπόθεση Ανδρουλάκη. Και κάνετε την πάπια σε όλα αυτά. Και υμνείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πάνω. Πάρα τα πείτε σαν αριστερό κόρνο, τα ακούει και αηδιάζει. Αυτό το παιχνίδι παίζετε. Είναι υπόθεση Νέας Δημοκρατίας, λέει. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Μας τρελάνετε. Εδώ παρακολουθεί οι πάντες παρακολουθούν τους πάντες. Μέρκελ, παράπονα στον Ομπάμα, το μεγάλο δημοκράτη. Για τη CIA που τον παρακολουθούσε. Τελειώνουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Δεν θα περάσει σε ό,τι αφορά το κουκού έτσι. Έχετε αυταπάτες. Δεν μασάμε τίποτα. Δεν θα το αφήσουμε, θα το συνεχίσουμε, θα το γενικεύσουμε, θα συνεχίσουμε τις έρευνες, θα απευθυνθούμε στο λαό να καταλάβει το τι γίνεται και γιατί γίνεται, θα τον καλέσουμε να μην πιστεύει στα παραμύθια σας για εκδημοκρατισμό της ΕΕΠ. Η ΕΕΠ είναι ένας μυστικός, οπλισμένος και επικίνδυνος φύλακας του συστήματος. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν το καθήκον τους ή υπάρχουν κιόλας. Αλλά σαν οργανισμό, σαν όργανο, είναι από τους σκληρότερους πυρήνες του κράτους. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Υπερασπίζεται ακριβώς αυτό το κράτος. Όταν αλλάξει η εξουσία και γίνει λαϊκή εξουσία, τότε η υπηρεσία πληροφοριών θα υπερασπίζεται το δικαίωμα του λαού να απολαμβάνει τον πλούτο και όχι να τον κλέβουν. Ευχαριστώ και λέμε, πολύ. Τέλειωσα, να μην ανοίξει, να μην συμβιβαστεί ο λαός στη λογική, αλλά μόνο γίνονται όλα αυτά. Γιατί αυτά κάποτε που φαίνονται σήμερα σαν αραιά, αλλά δεν είναι, κάποτε θα γίνουν κοφτερό μαχαίρι για τα δικαιώματά του. Αλλά έχει τη δυνατότητα με το κουκουέ και τον αγώνα του να το τσακίσει αυτό το μαχαίρι, να το αντιπαλέψει για να προχωρήσει στο δρόμο της λαϊκής εξουσίας.